Καλησπέρα σε όλο το κοινό της Delifer, της πρώτης digital έκθεσης τροφίμων και ποτών, η οποία είναι με την υπογραφή της ExpoTrof. Σήμερα, στη σημερινή μας συνάντηση, έχουμε τον Δημήτρη Μητράκο μαζί μας. Είναι ο founder τον Γιά μας. Έχει έργα και ημέρες σε αυτό. Έχει ένα χαρακτηριστικό ο Δημήτρης. Τώρα, Δημήτρη, το λέω και μπροστά σου, ότι ο Δημήτρης έχει ζήσει από κάτω προς τα πάνω, έχει κάνει όλη τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στο σημείο εκείνο που μπορεί να βάλει στην κάρτα του founder. Έχει δει πώς είναι οι διαφορετικές εργασίες, οι διαφορετικές θέσεις, ευθύνες, ρόλοι, αρμοδιότητες, μέχρι που έβαλε σε όλα αυτά και τη λέξη καινοτομία. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κάπως έτσι. Φτάνοντας να ευχηθείς, θα πω, στον κόσμο όλο, να τους παρακινείς να πούν «γιά μας» σε όλο τον κόσμο. Και με αυτή την αφορμή θα μιλήσουμε σήμερα για εξαγωγές. Σωστά. Και συγκεκριμένα την έρευνα αγοράς. Έχεις κάνει κι άλλα, βέβαια, θα μας τα πεις σε λίγο. Εκτός ναι, από θα κάνω εγώ μια μικρή σύσταση. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που μου διαθέτεται. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όλες μας τις εμπειρίες, τις επιχειρηματικές εμπειρίες, προκειμένου να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι. Πολλές φορές λένε ότι έξυπνος είναι αυτός, ή σοφός μάλλον, είναι αυτός που μαθαίνει από τα λάθη των άλλων. Επομένως, στηριζόμενος πάνω σε αυτό, θα δούμε πιο μετά τι σημαίνει έρευνα αγοράς και πώς ανοίγουμε νέες αγορές. Πριν από αυτό, μια πολύ μικρή σύσταση του εαυτού μου για όσους δεν με γνωρίζουν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Ονομάζομαι Μητράκος Δημήτρης, ίδρυσα την εταιρεία Γιά μας το 2015 μέσα στην κρίση τη χρηματοοικονομική, την τεράστια. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 4-5 μήνες ουσιαστικά πριν το κλείσιμο και των τραπεζών. Έχω δημιουργήσει μαζί με τους συνεργάτες και συνεταίρους μου 2-3 σειρές νέων προϊόντων. Έχω περάσει στο παρελθόν, όπως είπε και η κυρία Πιστικού, η Μάγδα, από διάφορες θέσεις και ρόλους, σαν ελεύθερος επαγγελματίας, σαν στέλεχος επιχείρησης, και το 2015, όντας πλέον 45 ετών, πριν 6-7 χρόνια ουσιαστικά, ξεκίνησα τη δραστηριότητά μου στο επιχειρήν. Η πρώτη μου ουσιαστικά, θα μπορούσα να πω, δημιουργία προϊόντος ήταν ένα πολύ ακριβό ελαιόλαδο, το οποίο είχε τοποθετηθεί στα Harrods και στην Galerie Lafayette εν έτη 2012, και από το 2015, με την έναρξη ουσιαστικά στη μέση περίπου της οικονομικής κρίσης, ιδρύθηκε η εταιρεία Γιά μας, από το στην Γιά μας, που σημαίνει ουσιαστικά, σημαίνει χαρά, σημαίνει φιλία, σημαίνει διασκέδαση. Είναι μια λέξη που την αναφέρουμε στην καθημερινή μας δραστηριότητα, θα έλεγα, πάρα πολλές φορές, άπειρες φορές. Έγινε το λόγο της εταιρείας, το λόγο των προϊόντων μας ουσιαστικά, και η ονομασία της εταιρείας. Την έχουμε αγαπήσει και την έχουμε λατρέψει. Αυτή τη στιγμή τα προϊόντα τα οποία έχουμε δημιουργήσει και είναι στην ελληνική αγορά, και μάλιστα με αποκλειστικό συνεργάτη και διανομέα την εταιρεία Καρούλιας, είναι η νούμερο ένα εταιρεία στον κλάδο ποτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η συνεργασία αυτή είναι καινούργια, ξεκίνησε μόλις πρόσφατα, 1η Φεβρουαρίου, πριν ένα μήνα ουσιαστικά. Έχουμε λοιπόν 6 υπέροχες γεύσεις iced tea, με μέλι, χωρίς συντηρητικά, σε πολύ όμορφες συσκευασίες. Και για να συνδέσω ουσιαστικά με το θέμα της ημέρας, έχουμε ξεκινήσει και τις εξαγωγές, ούτως ή άλλως δραστηριοποιούμε στις εξαγωγές εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει και τις εξαγωγές να τοποθετούμαστε στην ξένη αγορά. Την ίδια στιγμή, να προσθέσω ότι μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Διονύδη το Θεοχαρόπλο, το συνέτερό μου και το IST College, δημιουργήσαμε πριν 1,5 χρόνο τον πρώτο διπλώμα εξαγωγών στην ελληνική αγορά. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχε ουσιαστικά ένα κενό στην ελληνική αγορά όσον αφορά την εξαγωγική εκπαίδευση και κουλτούρα. Ούτως ή άλλως, αλλά όλοι μπορούμε να φανταστούμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με αυτό που λέμε παιδεία γενικώς, αλλά στο κομμάτι που αφορά την εξαγωγική παιδεία θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα πάρα πολύ χαμηλά. Παρατηρώντας λοιπόν αυτό το κενό, μαζί με το IST College και τον Διομήδη το Θεοχαρόπουλο, δημιουργήσαμε το πρώτο μοναδικό διπλώμα of export, το οποίο ονομάζεται Beyond Exports, προκειμένου να καλύψουμε αυτό το κενό.
Αυτή τη στιγμή, μετά από περίπου 2 χρόνια, τρέχουμε τον 7ο-8ο κύκλο. Οι συμμετέχοντες είναι από όλα, καλύπτουν μάλλον ένα πολύ μεγάλο εύρος. Θα μπορούσα να πω ότι είναι και φοιτητές, είναι νέοι επιχειρηματίες, είναι καταξιωμένα στελέχη εξαγωγών και μεγάλες εταιρείες που έχουν τμήματα εξαγωγών ανεξάρτητα. Και ο σκοπός της σημερινής, όπως ανέφερα, παρουσίασης, είναι αυτό ακριβώς. Να δούμε ένα καυτό θέμα, πώς μπορούμε to the point να ανοίξουμε μια ξένη αγορά. Ποια είναι αυτά τα βήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα, στο σωστό αποτέλεσμα, στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σαν λαός γνωρίζουμε όλοι ότι έχουμε μια, θα έλεγα, μια αντίδραση σε οτιδήποτε είναι οργανωμένο, σε οτιδήποτε αφορά προγραμματισμό. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και προσφέρουμε αυτόν τον προγραμματισμό, δίνουμε όλα και τα απαραίτητα εργαλεία, όλες εκείνες τις πηγές, τα links, τη μεθοδολογία, προκειμένου να εξοικονομήσουμε, όπως είπα, χρόνο, που είναι πάρα πολύ σημαντικός επιχειρηματικός χρόνος, όπως γνωρίζουμε, στη ζωή μας, και χρήματα προφανώς, για να πάρουμε το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε και έχουμε προσδιορίσει από τις αρχές κάθε χρόνου. Μάγδα, δεν ξέρω αν πρέπει να περάσουμε στην παρουσίαση αυτή τη στιγμή. Εάν επιθυμείς να ξεκινήσουμε να βλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες, να δώσουμε εικόνα στα λόγια σου, νομίζω πως είμαστε πανέτοιμοι. Ωραία. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις θα είναι προς το τέλος του... Θα κρατήσουμε χρόνο στο τέλος για να τα πούμε και πιο έτσι αναλυτικά μετά. Ωραία. Θα δούμε κάποια slides τώρα, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι πάρα πολλά, κάποια bullets συγκεκριμένα. Θα προσπαθήσω να μην κουράσω το κοινό και να είμαι πολύ λιτός και συγκεκριμένος. Απλά θα ήθελα να πάρω μία εικόνα για το πώς πρέπει να δουλεύει μία σύγχρονη ελληνική επιχείρηση σε ένα διεθνές περιβάλλον, ιδιαίτερα σε αυτό το περιβάλλον, στο περιβάλλον της πανδημίας, όπου μας έχει αλλάξει γενικότερα, μας έχει αλλάξει τη δομή όλων των επιχειρήσεων, όλων των εταιριών, είτε είμαστε καινούργια επιχείρηση, είτε είμαστε μεσαία, είτε είμαστε μικρή, είτε είμαστε μεγάλη επιχείρηση. Εμάς ο σκοπός μας πάντα είναι ένα πράγμα. Πώς θα εξοικονομήσουμε χρήματα, πώς δεν θα κάψουμε χρήματα και πώς θα εξοικονομήσουμε χρόνο. Γιατί αυτό το νομίζω, το απεχθάνομαι, όλοι νομίζουμε δυστυχώς στην Ελλάδα, αλλά κανένας δεν μπορεί να τεκμηριώσει. Και όταν προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε, εκείνη που συναντάμε και ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση. Έχουμε μια απέχθεια, εντός εισαγωγικών η έκφραση, επιτρέψτε μου, είμαι λίγο καυστικός, αλλά έτσι πρέπει, πάνω στον προγραμματισμό και την οργάνωση. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς εδώ να οργανώσουμε τις εξαγωγές μας για να πάρουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Επομένως, εγώ είμαι έτοιμος να μπούμε λίγο σε κάποια slides και να δούμε τα επόμενα 15-20 λεπτά αυτές τις χρήσιμες διαφάνειες. Πάμε. Περιμένουμε να μοιράσεις την εικόνα σου. Να βλέπουμε όλοι το ίδιο. Και όσο εσύ το μοιράζεις, να πω ότι νομίζω, αν και δεν σ' αρέσει το νομίζω, εγώ θα ξεκινήσω με το νομίζω, ότι το παράδειγμα, επειδή είπες θα δούμε κάποιες λεπτομέρειες, τα παραδείγματα θα είναι σίγουρα πολύ πιο χρήσιμα και καθόλου κουραστικά για το κοινό. Ωραία, θα προσπαθήσω ούτως ή άλλως το πρόγραμμα. Ναι, το Beyond Experts είναι γεμάτα παραδείγματα, δεν είναι καθόλου θεωρητικό σαν πρόγραμμα, σαν σεμινάριο, σαν διπλώμα μάλλον. Καλύπτουμε μέχρι τη χρονική διάρκεια 80 ωρών. Έχουμε εξωτερικές συνεργασίες και πάρα πολλούς guests. Περίπου περνάνε κατά μέσο όρο γύρω στους 15 εισηγητές καλεσμένους στη διάρκεια του μαθήματος, στελέχη εξαγωγών, επιχειρηματίες, όπου μέσα από την εμπειρία τους μας μεταφέρουν με ακρίβεια στο πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούμε στο χώρο των εξαγωγών. Να πω και κάτι εδώ, Μάγδα, αν μου επιτρέπεις, ότι το πρόγραμμα έχει πλέον αναγνωριστεί και έχει λάβει αιγίδες και υποστήριξη από πάρα πολλούς δημόσιους φορείς, όπως είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο των Αθηνών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, το Ελληνορώσικο Επιμελητήριο. Έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με το Ελλαδικά μας, ένα σύνδεσμο ουσιαστικά Ελλήνων εξαγωγέων με σκοπό την προώθηση των προϊόντων, την στοχευμένη προώθηση των προϊόντων στο εξωτερικό, το ελληνογαλλικό, το ελληνοολλανδικό. Αρκετά επιμελητήρια μας έχουν στηρίξει και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί γίνεται μια, θα μπορούσα να πω, μια εθνική εντός εισαγωγικών προσπάθεια πάνω σε αυτό το τομέα της εκπαίδευσης, αλλά της ουσιαστικής εκπαίδευσης και όχι της θεωρίας.
Να περάσω στην πρώτη διαφάνεια, λοιπόν, και θα κάνω μια ερώτηση, ερώτηση-απάντηση ουσιαστικά, εσείς μπορείτε να με ρωτήσετε στο τέλος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει μια επιχείρηση που θέλει να ασχοληθεί με τις εξαγωγές, είναι πώς θα επιλέξω τη χώρα. Γιατί να επιλέξω την αγορά της Γερμανίας και όχι την αγορά της Γαλλίας. Ποια είναι εκείνα τα κριτήρια που θα καθορίσουν την αγορά στόχο. Εδώ λοιπόν έρχεται το νομίζω. Έρχεται το πρακτικό, θα έλεγα εμπειρικό. Έρχονται τα ακούσματα από φίλους, επιχειρηματίες, συνεργάτες, άρθρα κτλ. Που μας καθοδηγούν πολλές φορές σε κάποιες χώρες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν αυτό είναι η σωστή επιλογή και ταιριάζει στην επιχείρησή μας. Εδώ λοιπόν είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ανοίγω κάποια bullets και τα ανοίγω όλα μαζί για να τα δούμε. Η έρευνα αγοράς, αυτό που ανέφερα πριν σχετικά με τον προγραμματισμό και την οργάνωση μιας επιχείρησης. Συνήθως, οι ελληνικές επιχειρήσεις, όχι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι πιθανό να λάβουν μέσα από διαδικασία εκθέσεων και τα λοιπά, κάνουμε γνωριμίες ή μέσα από το διαδίκτυο, να λάβουμε κάποια email ζήτησης για τα προϊόντα μας. Αυτό το ονομάζουμε παθητική επιλογή αγορών. Είναι καλοδοχούμενο, είναι ευπρόσδεκτο, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Εμείς θέλουμε να περάσουμε και να αναδείξουμε την ενεργητική επιλογή αγορών. Πώς δηλαδή στοχευμένα θα αναλύσουμε μέσα από πληροφορίες, σύγκριση και λήψη αποφάσεων, θα επιλέξουμε την αγορά μέσα από τις δικές μας ενέργειες και τις δικές μας προσπάθειες. Δεν θέλουμε να μείνουμε στην παθητική επιλογή. Να καθόμαστε δηλαδή, πολύ απλά να το μεταφέρω, να καθόμαστε σε ένα γραφείο, να λάβουμε ένα email, να λάβουμε ένα τηλέφωνο ή ήρθε κάποιος σε ένα νησί, αγόρασε κάπου κάποια προϊόντα και την ίδια στιγμή πέρασε στη σφαίρα του ενδιαφέροντος να μας στείλει ένα email για να του στείλουμε και ούτω καθεξής. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να του στείλουμε. Και βεβαίως και καλά θα κάνουμε. Όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει, θα μας δώσει το περιθώριο να μεγαλώσουμε σαν επιχείρηση. Πρέπει λοιπόν να μαζέψουμε όλες εκείνες τις πληροφορίες, όλα εκείνα τα οικονομικά στοιχεία, να τα φτιάξουμε, να το πω πολύ απλά, σε ένα όμορφο Excel ίσως, να τα βάλουμε κάτω, να τα συζητήσουμε με τους συνεργάτες και να δούμε ποια αγορά θα είναι πιο ελκυστική. Αυτός λοιπόν είναι ο ενεργητικός τρόπος επιλογής των αγορών. Να πάμε εμείς από μόνοι μας και να πούμε ότι η αγορά της Γερμανίας, η αγορά της Αμερικής, η αγορά της Αγγλίας και ούτω καθεξής είναι ελκυστική και γοητευτική για τα προϊόντα μας. Είναι ανταγωνιστική, μπορούμε να σταθούμε, έχουμε συλλέξει τις πληροφορίες, έχουμε κάνει την έρευνα αγοράς και πρέπει και μπορούμε να πάμε εκεί. Και για να το διαβάσω, ενεργητική επιλογή αγορών είναι αυτή η αγορά, επιλέγεται η αγορά ή οι αγορές που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρησιακών ευκαιριών ή επιλέγεται αγορά ή αγορές που παρουσιάζουν τις περισσότερες ομοιότητες με την μητρική αγορά της επιχείρησης. Και αυτό εδώ έχει μια πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Να επιλέγουμε πάντα αγορές, να προσπαθούμε τουλάχιστον στην αρχή να επιλέξουμε αγορές που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τη δική μας για μείωση του ρίσκου. Πού θα μας βοηθήσει, με ποιο τρόπο θα μας βοηθήσει και γιατί πρέπει να κάνουμε μια ολοκληρωμένη και σωστή έρευνα αγοράς. Πρώτα απ' όλα θα εντοπίσει πού είναι πιο πιθανό να πουληθούν τα προϊόντα μας. Αυτό το οποίο ανέφερα πριν. Γιατί στη Γαλλία και όχι στη Γερμανία. Θα βρει κενά αγοράς και πιθανόν κάποια τμήματα αυτής της αγοράς, τα οποία μπορούμε να καλύψουμε. Παραδείγματος χάρη, στη βιομηχανία της αγροδιατροφής, υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν είναι πάρα πολύ δυνατές. Και εκεί, γιατί είμαστε αρκετά δυνατοί στα φρέσκα φρούτα και στα λαχανικά, παραδείγματος χάρη, μπορούμε να τα εξάγουμε. Θα αναγνωρίσουμε τους ανταγωνιστές μας στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Πώς μπορώ εγώ, πώς δύναμαι σαν μικρή, μεσαία ή και μεγάλη επιχείρηση ελληνική, να θέλω να πουλήσω τα προϊόντα μου στο εξωτερικό όταν δεν γνωρίζω τους ανταγωνιστές μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με νομίζω. Αυτό πρέπει να γίνει με καταγραφή πληροφοριών, με συλλογή data. Να μαζέψουμε όλους τους ανταγωνιστές μας για να δούμε τι προϊόντα πουλάνε, σε ποιες τιμές τα πουλάνε, τι συσκευασίες χρησιμοποιούν και ούτω καθεξής, προκειμένου να δούμε εάν μπορούμε και εμείς να σταθούμε στην αγορά που θέλουμε να πάμε. Θα ξεπεράσουμε εμπόδια εισόδου σε αγορές. Θα κατανοήσουμε τις ανάγκες των καταναλωτών. Θα αναγνωρίσουμε νέες τάσεις και θα εδραιώσουμε, ουσιαστικά θα ξαναδημιουργήσουμε μια σωστή τιμολογιακή πολιτική.
πώς συνδέονται όλα αυτά. Ανάγκες, τάσεις, τιμολογία και πολιτική. Το περιβάλλον έξω είναι πολιτισμικό. Κάθε χώρα έχει τη δική τους κουλτούρα. Βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, μία τάση με το sugar free. Η Coca-Cola έχει αρχίσει και μειώνει ουσιαστικά και ίσως και κάποια μερίδια μειώνονται σε κάποιες χώρες, ακριβώς γιατί δέχεται έναν πόλεμο με πολλές άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν προϊόντα ζάχαρης. Επιτρέψτε μου και για την αναφορά, το λέω καλή την πίστη. Όμως είναι ένα παγκόσμιο trend τα προϊόντα πλέον να έχουν υγιή χαρακτηριστικά και ουσιαστικά να έχουν πολύ λίγη ζάχαρη. Αυτό δεν μπορεί να είναι, νομίζω. Θα σας δώσω εδώ ένα άλλο tip. Γνωρίζετε ότι κάποιες χώρες έχουν έξτρα επιβάρυνση, φόρο δηλαδή, γιατί τα προϊόντα τους έχουν ζάχαρη? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω αν δεν κάνω μία ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς. Οι σημαντικότεροι παράγοντες όμως που θα προκύψουν ουσιαστικά για να φτιάξουμε την εξαγωγική μας πολιτική πάνω στη χώρα στην οποία θέλουμε να απευθυνθούμε. Πρώτα απ' όλα θα δούμε τη ζήτηση, εκτίμηση της ζήτησης. Δεν γνωρίζουμε αν στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, την αναφέρω σαν μια πολύ μεγάλη και ελκυστική αγορά, είναι και στο κέντρο της Ευρώπης, επιτρέψτε μου την αναφορά. Εκτίμηση της ζήτησης. Γνωρίζουμε την ζήτηση των προϊόντων μας στη συγκεκριμένη χώρα που θέλουμε να πάμε? Είναι ελκυστικά? Τα ζητάει δηλαδή ο κόσμος? Έχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς? Παραδείγματος χάρη, τσάι μπορούν να πίνουν πάρα πολύ στην Αγγλία, αλλά μπορούν να μην πίνουν στην Κίνα. Δεν το γνωρίζω. Ή στην Ιαπωνία. Αν εγώ παραμυθιαστώ, επιτρέψτε μου την έκφραση, και προσπαθήσω να πουλήσω στην Ιαπωνία, επειδή η Ιαπωνία πουλάει σε πάρα πολύ ακριβές τιμές τα προϊόντα της κτλ., δεν θα έχω κάνει ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Ένα άλλο αποτέλεσμα από την έρευνα αγοράς είναι το μέγεθος του πολιτικού κινδύνου. Στην Τουρκία μπορούμε να εξάγουμε? Είναι εφικτό? Τι κινδύνους θα μπορούσε να έχει αυτό? Πρόσφατα η Σαουδική Αραβία έκανε μπαν, απαγόρευσε τις εισαγωγές από την Τουρκία. Αυτό υπάγεται στον πολιτικό κίνδυνο. Και την ίδια στιγμή είναι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τα ελληνικά προϊόντα στη Σαουδική Αραβία. Κανένα τουρκικό προϊόν δεν μπορεί να εισαχθεί αυτή τη στιγμή στη χώρα. Άρα η έρευνα αγοράς θα μας δείξει πού είναι πιο safety, πού είναι πιο safe να πάμε. Βαθμός ομοιότητας με την εθνική αγορά. Συνήθως λέμε ότι πρώτα πρέπει να δοκιμάσουμε τα προϊόντα μας στην ελληνική αγορά για να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε τις τυχόν παιδικές ασθένειες των προϊόντων παύλα υπηρεσιών που παρέχουμε και την ίδια στιγμή το πρώτο βήμα, σαν τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν είναι τα προϊόντα μας και η εταιρεία μας, το πρώτο βήμα στο διεθνές περιβάλλον είναι να βρούμε μια αγορά που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ίσως το structure, ίσως η ζήτηση, η κουλτούρα. Παραδείγματος χάρη η Κύπρος, παρά το γεγονός ότι δουλεύει στο αγγλοσαξονικό μοντέλο, έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εθνική μας αγορά. Είμαστε στο ίδιο culture πολιτισμικά. Επομένως, ίσως είναι ένα πρώτο βήμα για να δοκιμάσουμε τα προϊόντα μας. Το μέγεθος του ανταγωνισμού. Το μέγεθος του ανταγωνισμού, να δούμε πόσο σκληρός είναι ο ανταγωνισμός. Η γερμανική αγορά είναι μια discount αγορά πια. Χτυπιέται στις τιμές πάρα πολύ όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα πόλεμο τιμών. Εδώ έχουμε εμείς τη δυνατότητα παραγωγικά να ανταγωνιστούμε, να προσφέρουμε δηλαδή σε ανταγωνιστική τιμή, να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση φθηνή, τέτοιους παίκτες, τέτοιους ανταγωνιστές. Είμαστε ενήμεροι. Μόνο η έρευνα αγοράς θα μας δώσει τέτοια αποτελέσματα. Επίσκεψη στις αγορές. Νομίζω ότι είναι το Α και το Ω. Μας έχει λείψει πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ λόγω της πανδημίας, με όλες τις πλατφόρμες και το εξ αποστάσεως, δυστυχώς μας στερεί την προσωπική επαφή. Οι άνθρωποι δημιουργούν τις εταιρείες, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισκεφτούμε τις χώρες επιτόπια, να δούμε με τα μάτια μας ότι όλα αυτά τα οποία μας έχουν δώσει τα διάφορα links και οι πηγές μας ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί μπορεί να δούμε και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να έχει ξεφύγει. Προγραμματισμός. Προγραμματισμός, νομίζω ότι είναι προφανής ο λόγος τι σημαίνει προγραμματισμός. Από τη στιγμή που έχουμε συλλέξει κάποια στοιχεία και αποφασίζουμε μέσω της έρευνας αγοράς να τοποθετηθούμε σε μια ξένη αγορά, μας προγραμματίζει στην παραγωγή των προϊόντων μας, στην επανασκευασία των προϊόντων μας, στη διαφοροποίηση των προϊόντων μας και ούτω καθεξής. Χωρίς προγραμματισμό, καμία επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει.
πολιτιστικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες. Το ανέφερα, νομίζω, έχει να κάνει με την κουλτούρα. Πρέπει να δούμε τις συνήθειες των κατοίκων της χώρας που θέλουμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Και αν δούμε κάποιες διαφορές, να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας ή όχι αν αυτό δεν είναι εφικτό. Μεγάλες εταιρείες, οφείλω να πω, αρκετές μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές, έχουν καταφέρει να κάνουν αυτή την προσαρμογή των προϊόντων, ακόμα και στις γεύσεις. Ίσως έχετε σκεφτεί κάποια Coca-Cola, θα το αναφέρω, έχει διαφορετική γεύση στις χώρες στο εξωτερικό και διαφορετική γεύση στην Ελλάδα και διαφορετική γεύση στις αφρικανικές χώρες και ούτω καθεξής. Δεν είναι τυχαίο. Έχουν γίνει τα λεγόμενα adjustment, έχουν γίνει ουσιαστικά οι προσαρμογές που επιβάλλονται και πρέπει προκειμένου να έρθουν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Και όχι μόνο στην αγροδιατροφή, αλλά γενικότερα σε όλα τα προϊόντα. Και τέλος, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Η έρευνα αγοράς δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε 10 μέρες. Απαιτεί χρόνο, απαιτεί σχεδιασμό, απαιτεί πολύ καλή ανάλυση των στοιχείων τα οποία θα συλλέξουμε και πρέπει καλώς ή κακώς όλα αυτά τα στοιχεία και πληροφορίες κάποια στιγμή να οριμάσουν. Να έρθει μία ορίμανση προκειμένου να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Μάγδα, δεν ξέρω αν μιλάω πάρα πολύ γρήγορα ή όχι. Όχι, ίσα-ίσα είναι απόλυτα κατανοητά. Έχουμε κάτσει στο θρανίο και σε παρακολουθούμε. Ωραία, εντάξει. Απλώς επειδή δεν έχω εικόνα, γι' αυτό το λέω και δεν ξέρω. Όχι, μια χαρά. Είμαι εντός χρόνου, με πιέζει λίγο χρόνος από ό,τι βλέπω. Μην ανησυχείς, μόλις χρειαστεί θα σε πιέσω. Γιατί είμαστε εντάξει. Ωραία, ωραία. Νομίζω ένα πεντάλεπτο. Πολύ ακόμα, ωραία. Ωραία, το έχουμε τότε. Yeah. Αφού λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει την έρευνα αγοράς και έχει οριμάσει η απόφαση στο ποια αγορά θα πάμε, πήραμε με Μάγδα μια πρωτοβουλία και πρόσθεσα και κάτι για τα τελευταία έτσι 5-7 λεπτά ακόμα ουσιαστικά, πώς μπορούμε να μπούμε σε αυτή την αγορά και το αν είμαστε, ποιος είναι ο σωστός τρόπος εισόδου σε αυτή την αγορά. Έχουμε κάνει λοιπόν την έρευνα αγοράς, έχουμε επεξεργαστεί όλα τα σημεία, τα έχουμε βάλει σε μια μέθοδο χωνή όπως την αποκαλούμε, έχουμε φιλτράρει τις 2-3 χώρες στόχο μέσα στο 2021-2022 και πρέπει τώρα να πάρουμε μια απόφαση. Και πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να μπούμε. Τι πρέπει να εξετάσουμε όμως. Πρέπει να εξετάσουμε το μέγεθος της εταιρείας. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή μια μικρή εταιρεία να έχει την απέτηση να μπει, ας πούμε, στη γερμανική αγορά, την αναφέρω σαν παράδειγμα, σε μια εταιρεία που έχει 10.000 καταστήματα retail. Δεν θα μπορέσει να αντέξει. Στη φύση των προϊόντων της επιχείρησης, στο ιστορικό της, στην οργάνωση της επιχείρησης, έχουμε δηλαδή τους κατάλληλους ανθρώπους να στηρίξουν αυτό το εγχείρημα. Γιατί αυτό, εκτός από χρήματα, θέλει και human resources. Θέλει δηλαδή ανθρώπινους πόρους που να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό. Είναι εξοικειωμένοι, μιλάνε αγγλικά, γνωρίζουν τους τρόπους επικοινωνίας, το business language που λέμε στα emails και ούτω καθεξής. Η ανοχή μας στον κίνδυνο. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε το ρίσκο ουσιαστικά, πόσο μπορούμε να αντέξουμε μια τυχόν αποτυχία οικονομικά και όχι μόνο. Διαθέσιμη πόρη για την ανάπτυξη αγοράς. Εδώ προφανώς μιλάμε για τον οικονομικό παράγοντα. Αν υπάρχουν δηλαδή χρηματοοικονομικές ροές, το cash flow, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτού του είδους την ανάπτυξη και επένδυξη. Κόστη ευκαιρίας και επιχειρηματικές συνθήκες σε επιλεγμένες αγορές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μισό λεπτό να δω, έχουμε άλλο. Ωραία, όχι. Νομίζω ότι έκανα κάποιο λάθος. Δώστε μου ένα λεπτάκι, θα το διορθώσω αμέσως. Ήθελα να δω τις διαφάνειες που έχουμε. Ωραία. Πολύ γρήγορα λοιπόν, οι τρόποι εισόδου είναι indirect exporting, direct licensing, joint venture και direct investment. Θα μείνω κυρίως στο πρώτο. Ουσιαστικά έχει ένα υψηλό κόστος, αλλά και έχει χαμηλό έλεγχο, θα μπορούσαμε να πούμε, με την έννοια, να αναφέρουμε με την έννοια πια, με την έννοια ότι ουσιαστικά έχουμε εξωτερικούς συνεργάτες. Έχουμε δηλαδή εισαγωγείς, συνεργάτες και εξάγουμε και συνεργαζόμαστε με αυτούς απευθείας. Έχει ένα υψηλό κόστος, δεν έχουμε τον έλεγχο του προϊόντος, καθότι ο συνεργάτης εισαγωγέας διανομέας σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε αγορά έχουμε επιλέξει, είναι αυτός υπεύθυνος για την ανάπτυξη του προϊόντος και αυτό έχει ένα ρίσκο. Το direct exporting ουσιαστικά είναι να εξάγουμε μόνοι μας απευθείας, κυρίως σε μια μεγάλη αλυσίδα, σε μια μεγάλη αλυσίδα. Συνήθως το αποφεύγουμε.
Το licensing ουσιαστικά αφορά προϊόντα τα οποία μπορεί να δοθεί μια, η άδεια κυκλοφορίας των προϊόντων. Μπορεί να είναι τα φαρμακευτικά, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να αφορά ακόμα και την παραγωγή του προϊόντος στη χώρα αυτή για λόγους κόστους. Π.χ. τα beverage, τα αναψυκτικά και η χημεία έχουν αυτή τη δυνατότητα να παράγονται στις χώρες εκεί. Επομένως, δουλεύουν με το licensing. Joint venture και direct investment αφορά πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ουσιαστικά να συνεργαστούμε με κάποιον επιχειρηματία στη χώρα εκεί. Και το direct investment είναι να πάμε μόνοι μας. Έχουμε το παράδειγμα της Φάγη, παραδείγματος χάρη, που έχει τα γιαούρτια της στην Αμερική και πάει εξαιρετικά καλά. Όλα αυτά, οι τρεις σημαντικοί παράγοντες, έχει να κάνει με τη δέσμευση, έχει να κάνει με το ρίσκο που θέλουμε να πάρουμε, τον έλεγχο των προϊόντων μας και φυσικά το περιθώριο κέρδος. Όλα αυτά είναι συσχετιζόμενα μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο. Εξαρτάται σε ποια φάση βρίσκεται η εταιρεία μας, με την έννοια αν είναι μικρή, αν είναι μεσαία, αν είναι μεγάλη και προφανώς τα χρηματοοικονομικά της. Ο πρώτος τρόπος όμως ουσιαστικά, το να βρίσκουμε συνεργάτες εισαγωγής διανομής στο εξωτερικό, είναι ο πιο σύνηθες και αυτός είναι ο οποίος προτιμάται. Και εδώ αναφέρουμε, και για να το ολοκληρώσω, ουσιαστικά είναι άμεσο συσχετιζόμενο με το προηγούμενο site, με το προηγούμενο, με συγχωρείτε, slide, ο μεσάζοντας πωλήσεων ή ο broker. Συνήθως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεσολαβούν για να μας βοηθήσουν και να βρούμε τους σωστούς διανομής συνεργάτες στην αγορά στόχο. Ο διανομέας αντιπρόσωπος, ο οποίος είναι ουσιαστικά η πιο συνηθισμένη μορφή. Έχουμε συνεργάτη στο εξωτερικό, ο οποίος εισάγει από εμάς, αποθηκεύει, διανέμει, είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες marketing, για τις επιστροφές των προϊόντων, για όλα τα προβλήματα. Μας ενημερώνει σε τακτά διαστήματα με report, τον έχουμε επισκεφτεί, πηγαίνουμε από κοινού σε εκθέσεις και σχεδιάζουμε ουσιαστικά το εξαγωγικό marketing plan μαζί του. Κάποιοι άλλοι τρόποι είναι να έχουμε ένα υποκατάστημα πωλήσεων, μια θυγατρική εταιρεία, άλλη μορφή ουσιαστικά ανάπτυξη στο εξωτερικό, joint venture με διάφορες τοπικές επιχειρήσεις. Σε κάποιες χώρες μάλιστα είναι και υποχρεωτικό, όπως είναι στο Βιετνάμ, στο Κατάρ, υπάρχει ένα ποσοστό μεγάλο, νομίζω στο 50% πρέπει να είναι local partner. Διαφορετικά δεν μπορείς να κάνεις επιχείρηση στο εξωτερικό. Να πουλήσουμε απευθείας, όπως είπαμε, σε κάποιες αλυσίδες. Και αυτό γίνεται συνήθως αν είμαστε παραγωγική μονάδα και όχι εμπορική. Συμφωνία με μεταφορέα, ουσιαστικά οι forwarders, οι εταιρείες που μας μεταφέρουν πράγματα, έχουν την πρόσβαση να μας βοηθήσουν ουσιαστικά για να βρούμε το σωστό συνεργάτη. Συλλογικές εξαγωγές και κοινοπραξίες, μικρή διαφοροποίησή τους. Μία τέτοια κίνηση είναι το δηλαδικά μας που κάνουν συλλογικές εξαγωγές. Μαζεύονται δηλαδή κάποιες εταιρείες από κοινού, μοιράζονται τα κόστη, κάνουν κοινές δράσεις και ούτω καθεξής. Και τέλος, εταιρείες διαχείρισης εξαγωγών. Είναι ένα μοντέλο το οποίο το συναντάμε τα τελευταία 10 χρόνια. Υπάρχει πολύ έντονο στο εξωτερικό και πολύ οργανωμένο, όπου είναι εταιρείες που μας αναλαμβάνουν A to Z πώς θα κάνουμε την ανάπτυξή μας στο εξωτερικό. Νομίζω, Μάγδα, ότι δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ βλέπω, παρακολουθώ τόση ώρα και τα αντίστοιχα account της Delifer και της Expotrof, όπου μας καταγράφουν κάποια σχόλια. Μας λέει ο κύριος Βλάχος, και τους στέλνουμε και την καλησπέρα μας, ότι είναι μια κατηγορία από μόνη τους. Σε κάποιο σημείο αναφέρεται της παρουσίασης, μάλλον συγκεκριμένο κάτι που έδειξες. Και κάποιοι ακόμη μας στέλνουν επίσης, δηλώνουν με σχόλια ότι συμφωνούν, μας στέλνουν την καλημέρα τους, οπότε τους στέλνουμε και εμείς αντίστοιχα και ευχαριστούμε για την παρέα. Είναι σημαντικό και για μας να ξέρουμε ότι είναι εδώ και μας ακούνε. Και θα γυρίσω λίγο πίσω στην παρουσίαση, Δημήτρη. Θα σταθώ σε δύο σημεία έτσι που ίσως θα πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο, ενώ είναι μια ευκαιρία για να τα συζητήσουμε περισσότερο. Το πρώτο είναι, μίλησες κάποια στιγμή για τις στρατηγικές εισόδου, δηλαδή για το πώς μπορούμε να μπούμε στη νέα αγορά και ότι έχει διαφορετικούς τρόπους που μια επιχείρηση μπορεί να μπει σε αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, είμαι ένας παραγωγός που έχω τρόφιμα. Έχω κάποια τρόφιμα. Δεν έχει σημασία το είδος, αν και νομίζω ότι στην απάντησή σου θα μου πεις ότι έχει σημασία το προϊόν, ο τύπος του προϊόντος. Πώς εγώ θα ξέρω ή μάλλον τι πρέπει να αξιολογήσω για να επιλέξω τη στρατηγική για να μπω στη νέα αγορά? Ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή? Ποια είναι τα κριτήρια για να επιλέξω πώς θα μπούμε στη νέα αγορά? Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν θα μας το έχει δείξει η έρευνα αγοράς η οποία θα έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα και έχουμε συλλέξει πάρα πολλές πηγές, πάρα πολλά links να το πω έτσι, πάρα πολλές πληροφορίες τα οποία το ένα αλληλοσυμπληρώνει το άλλο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους OA, μόνο στις πρεσβείες, στους εμπορικούς ακολούθους στο εξωτερικό που κάνουν εξαιρετική δουλειά, οφείλω να το αναφέρω, και μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη local αγορά, ό,τι προϊόν και να έχουμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ουσιαστικά έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει, θα μπορούσα να το πω λίγο παραστατικά, ένα χωνί ουσιαστικά που μπαίνουν όλες τις πληροφορίες από 20-30 πηγές χοντρικά, όπου η κουλτούρα, το structure της αγοράς, οι ανταγωνιστές, οι διαδικασίες αποστολής των προϊόντων, όλα αυτά μπαίνουν μαζί και βαθμολογούμε ουσιαστικά και βλέπουμε ποια αγορά είναι πιο ελκυστική ή όχι. Η επιλογή του συνεργάτη αντιπροσώπου έχει και αυτή μια μεθοδολογία και μπορούμε να την βρούμε με ενεργητικό τρόπο. Ακόμα και ένα άρθρο θα μπορούσα, να το πω έτσι απλά, θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο. Ένα άρθρο μιας αγοράς, ας πούμε, το οποίο να αναφέρει για μια αγορά την οποία δεν την έχουμε ακούσει και να γίνει η αρχή να ψάξουμε, να ερευνήσουμε, να το πω έτσι απλά, για να δούμε αν είναι ελκυστική ή όχι. Τώρα, στο θέμα που μου έθεσε το ερώτημα που μου έθεσε, είναι ένας μικρός παραγωγός. Ένας μικρός παραγωγός, αν θέλω να είμαι σοβαρός, θα πρέπει να σου πω εξαρτάται. Μικρός παραγωγός, δηλαδή, έχει εμπειρία σε αυτό που κάνει. Είναι στην ελληνική αγορά. Τι συσκευασία έχουν τα προϊόντα. Για τον κάθε ένα μπορεί να είναι ξεχωριστός ο τρόπος εισόδου και ο τρόπος επιλογής. Και για την αγορά και για το συνεργάτη. Παραδείγματος χάρη, η αγορά του βιολογικού στη Γερμανία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η αγορά η ρώσικη είναι εξαιρετική όσον αφορά τα added value προϊόντα. Δεν ασχολείται κανένας όμως. Δεν δίνουμε εμείς οι ίδιοι την προστιθέμενη αξία για να πάμε στη ρώσικη αγορά και να πούμε ότι ναι, αυτό το προϊόν, αυτό το στυλό παραδείγματος χάρη, δεν κάνει 20 cents, κάνει 40. Και να το δικαιολογήσουμε. Αν το κάνουμε, το κάνουμε με λάθος τρόπο. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα στις διεθνείς αγορές είναι ότι δεν έχουμε ολοκληρωμένο marketing A to Z, ολοκληρωμένη καμπάνια, ολοκληρωμένη διαφήμιση, ολοκληρωμένο τρόπο υποστήριξη, γιατί και το marketing είναι μια ολόκληρη διαδικασία από τη δημιουργία του προϊόντος. Άρα λοιπόν η υποστήριξή μας, το support που κάνουμε είναι λυπή. Με συνέπεια οι Ιταλοί, μην νομίζετε ότι έχουν καλύτερα προϊόντα από τα δικά μας. Εγώ θα έλεγα ότι και να έχουν. Ο τρόπος όμως που το υποστηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός, δηλαδή είναι αυτό που λέμε δεν τους φτάνουμε. Δεν ξέρω γιατί δεν τους φτάνουμε. Μπορούμε να τους φτάσουμε. Φυσικά και είχαμε χθες, ξέρεις, μία συζήτηση με άλλους ανθρώπους από άλλες, θα έλεγα, θέσεις του κλάδου του δικού μας, έτσι γενικά, και λέγανε το ίδιο πράγμα από άλλη οπτική γωνία όμως. Λέγανε δηλαδή ότι το προϊόν το έχουμε, σε επίπεδο δηλαδή ποιότητας, ενδιαφέροντος, διαφοροποίησης, το έχουμε το προϊόν, αλλά χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια. Δεν υπάρχει το σχέδιο. Όλοι καταλήγουν εκεί. Ξέρεις τι γίνεται. Είχαμε βάλει μια παράμετρο, δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Μια ελληνική επιχείρηση, για να πουλήσει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά, πόσα χρόνια θέλει. Θα πω τυχαία τώρα, θα μαντέψω. 5? 7-8. 7-8. Για να περάσει αυτό που λέμε και την κοιλάδα του θανάτου, που είναι 3 με 5, γιατί στα 3 χρόνια δείχνει μια εταιρεία αν θα κλείσει, αν θα μεγαλώσει και πού θα πάει. Αν περάσουμε αυτό, θέλει 7 με 8 χρόνια, έχει εδραιωθεί. Σωστά είναι το 5, έχει ξεφύγει, αλλά στο 7-8 πλέον πάντα μιλάμε ότι δεν θα το φάμε στα μπουζούκια. Θα τα ρίχνουμε στη δουλειά μας. Έτσι κι αλλιώς λόγω κορονοϊού δεν λειτουργούν. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες. Επομένως, θέλει 7 με 8 χρόνια. Γιατί να θέλω 1 με 2 έτη να κατακτήσω την Αμερική ή τη Γερμανία? Πώς έχω αυτή την απέτηση? Είναι εξωφρενικό. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε διαπέτηση. Θα μου πεις, εντάξει, ρε Δημήτρη, θα πρέπει να περιμένω άλλα 7 χρόνια. Όχι. Προς Θεού. Από τη στιγμή που υπάρχουν τα προϊόντα, υπάρχουν υποδομές κτλ. Όχι. Αλλά θέλουμε 2 με 3-4 χρόνια για να πούμε ότι δεν θα πουλάμε μία παλέτα το μήνα, αλλά θα έχουμε ένα φορτίο κάθε Παρασκευή και να χαμογελάμε. Θέλει χρόνο. Το δώστε χρόνο στον εαυτό σας. Δεν μπορούμε να τρέξουμε το μαραθώνιο με σπριντ. Δεν γίνεται. Στα 200 μέτρα θα έχουμε σταματήσει. Κάποιοι σκέφτονται, Δημήτρη, και λένε ότι αν... ωραία, να το κάνω. Και αν αποτύχω, άρα λοιπόν κάνουμε μία ενέργεια και δεν πηγαίνει όπως θα θέλαμε. Τι κάνουμε, τι θα το συμβούλευες εσύ? Αν αποτύχουμε, το θέμα είναι η αποτυχία να μην μας κλείσει, να μην μας σκοτώσει. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν, αν γίνονται βήματα συντονισμένα και με προγραμματισμό,
Δεν υπάρχει περίπτωση να μας φοβίζει αποτυχία. Η μία αποτυχία θα μας φέρει την επιτυχία. Και εγώ έχω αποτυχία. Έχω φτιάξει προϊόντα τα οποία, ενώ είχαν περγαμηνές, δεν μπόρεσαν να περπατήσουν στην αγορά. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν με σταμάτησε από το να συνεχίζω να προσπαθώ. Πάντα όταν μετράμε και παίρνουμε ένα λελογισμένο, ας πούμε, ρίσκο και θα διαθέσουμε, δεν θα διαθέσουμε όλο μας το ταμείο, θα διαθέσουμε αυτά που πρέπει με συγκεκριμένα βήματα. Mm-hmm. Εμείς μέσα από αυτό το πρόγραμμα και μέσα από αυτή τη μεθοδολογία αυτό δείχνουμε ουσιαστικά. Ότι αν θέλεις 3 χρόνια να μαζέψεις πληροφορίες, που δεν θα τις μαζέψεις, αλλά αν θέλεις 3 χρόνια, έχεις χάσει χρόνο. Mm-hmm. Αν πας μόνος σου, θα χάσει χρήμα. Άρα, τι δείχνουμε ουσιαστικά, μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε αυτή τη μεθοδολογία χρόνο και χρήμα, τα λιγότερα δυνατά χρήματα, για να μην μας ενοχλεί αν θα αποτύχουμε να μπούμε σε μία ώρα. Και να πω και κάτι, Μάγδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις εξαγωγές χρήματα δεν μπορείς να χάσεις. Είναι αδύνατο. Υπάρχουν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που έχουμε συνεργασία και με αυτόν. Όπου αναλύουμε βήμα προς βήμα ότι δεν μπορείς να χάσεις χρήματα. Δεν γίνεται να χάσεις χρήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και το κρατάω και το προηγούμενο και το ξαναλέω, για όποιον δεν το άκουσε, ότι να μην μας φοβίζει και το να αποτύχουμε, ή μάλλον να το περιμένουμε και δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή, αν μια κίνησή μας δεν βγει στο 100% που θα θέλαμε. Πρώτα απ' όλα, όλα είναι μετρήσιμα. Εμείς βάζουμε το stop, το stop loss που λέμε, που λέγαμε στο χρηματιστήριο, σταματάω μέχρι εδώ, δεν θέλω να χάσω άλλα. Επομένως, εμείς έχουμε την επιλογή. Δεν χρειάζεται να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, το κεφάλι μας θα ανοίξει. Ο τοίχος δεν θα ανοίξει. Υπάρχουν 200 χώρες στον κόσμο. Μπορούμε, αν σε μια αγορά να μην μας βγει το σχέδιο, μπορούμε να αλλάξουμε συνεργάτη, μπορούμε να τροποποιήσουμε προϊόντα, να φτιάξουμε άλλες σειρές προϊόντων. Υπάρχουν χιλιάδες εναλλακτικές. Επιχειρήσεις έχουμε, προϊόντα δημιουργούμε και υπηρεσίες και είναι υποχρέωσή μας να δημιουργούμε. Επομένως, θεωρώ ότι η αποτυχία όχι απλά δεν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά εγώ προσωπικά, εμένα προσωπικά, οι αποτυχίες με έχουν βοηθήσει στο να βελτιώνω συνέχεια τα προϊόντα, να μαθαίνω πράγματα και να προχωράω. Το θέμα είναι να μην φύγεις από την αγορά. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από την αγορά. Αν είσαι μετρημένος εντός εισαγωγικών, δεν έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα, ειδικά σε εξαγωγές. Και για να μην παρεξηγηθώ, προφανώς θα απαιτηθούν χρήματα, όπως ανέφερα, σε human resources, τροποποίηση προϊόντων και ούτω καθεξής, αλλά πιστέψτε με, επειδή πρέπει να βελτιωνόμαστε πάντα στο εξωτερικό, μάλλον να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας από τη στιγμή που θέλουμε να τα εξάγουμε, και μόνο στο εξωτερικό θα λάβουμε τις νέες τάσεις, κουλτούρες, διαφορετικές συσκευασίες κτλ. Κτλ. Βελτιωνόμαστε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Φαίνεται μετά από 6, 8, 10, 12 μήνες. Επειδή είπες και βελτιωνόμαστε, πιάνομαι λοιπόν από αυτή την κουβέντα και λέω τι ετοιμάζει το γεια μας ή τι ετοιμάζει ο Δημήτρης Μητράκος στην επόμενη μέρα. Τώρα μου βάζεις δύσκολα. Πρέπει να πω το τι ετοιμάζουμε και αυτό δεν γίνεται, αλλά θα πω μόνο ότι μετά τη συνεργασία μας με την εταιρεία Καρούλιας, που όπως είπα είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο και περιμένουμε μια μεγάλη ανάπτυξη, έχουμε βάλει στόχο να έχουμε γύρω στο 25-30% για το 2021 ο τζίρος μας να προέρχεται από το εξωτερικό. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή μια εξαγωγική δραστηριότητα σε 10 χώρες. Πλέον είμαστε σε ευχάριστη θέση να περνάμε με ολοκληρωμένα συμβόλαια σε 3 αγορές και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, όχι μόνο εισαγωγή σε χοντρομπόρους και το καθεξής. Και η επόμενη μέρα, το 2022, να έχει φύγει και η πανδημία, να μπορέσουμε να λανσάρουμε άλλες 3 σειρές προϊόντων που τις έχουμε φτιάξει ήδη από τώρα, που θα είναι καινοτόμες πάντα στο IST. Θα είναι διαφορετικές στο 100%. Μας είπες αρκετά. Μας έδωσες μια πλήρη εικόνα και αίσθηση. Ναι. Είμαστε η μαγική λέξη σχετικά με τις εξαγωγές είναι commitment. Η διοίκηση της επιχείρησης, δεν έχει σημασία αν είναι μια μικρή επιχείρηση ή μεγάλη, πρέπει να είναι δεσμευμένη ότι ναι θα εξάγω, ναι θα αναπτύξω την εταιρεία μου στο εξωτερικό και τα προϊόντα. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα έλεγα ευτυχώς, δεν μπορεί να περάσει, να μην περάσει μέσα από τη διαφοροποίηση και την καινοτομία των προϊόντων. Δημιουργούμε σειρές προϊόντων για να καλύψουμε τις ανάγκες, τις πολιτισμικές ουσιαστικά συνήθειες των κατοίκων και προφανώς τα νέα trends. Αυτό που γίνεται με τη ζάχαρη, με τα gluten free, με το vegan, είναι
πολύ, θα έλεγα, πώς να το πω, πολύ ελκυστικά για να μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε, να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και τις παραγωγές μας. Ανυπομονούμε λοιπόν να δούμε πώς θα τα συνδυάσεις όλα αυτά και τι καινούριο θα φέρεις στην αγορά να μας παρουσιάσεις. Πιστεύω ότι τώρα όπως μιλούσες, να σου πω, σκεφτόμουν ότι λέω μάλλον πρέπει να κάνουμε κι άλλο webinar κάποια στιγμή, δεν το προσδιορίζω χρονικά, που να έχει να κάνει με το πώς θα πρέπει να σκέφτεται μία επιχείρηση για να προσαρμοστεί σε ένα πολυπολιτισμικό κοινό, σε διαφορετικές αγορές, δηλαδή το κομμάτι της κουλτούρας. Θα το δούμε αυτό, ναι, κάποια στιγμή. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ωραίο που το έθιξες και ας πούμε ότι είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να το σκεφτόμαστε όταν πάμε να κάνουμε μια τέτοια κίνηση. Θα πρέπει να λάβουμε και αυτή την παράμετρο υπόψη. Η ελληνική αγορά προσφέρει την ασφάλεια ότι γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ο Έλληνας καταναλωτής, γνωρίζουμε τους συνεργάτες κονδρεμπόρους, τα σούπερ μάρκετ. Γνωρίζουμε. Στο εξωτερικό δεν γνωρίζουμε. Και κάθε χώρα είναι ξεχωριστή. Κάθε χώρα έχει τα δικά της προϊόντα, το δικό της τράξο, τη δική της δομή και ούτω καθεξής. Παραδείγματος χάρη, με πολύ μεγάλη αγορά είναι τα βενζινάδικα στις ξένες αγορές. Εδώ δεν δουλεύουν τα βενζινάδικα, με την εννοώ όσον αφορά τα προϊόντα, τα καταναλωτικά κτλ. Εδώ βάζουμε μια βενζίνη και τα τελευταία χρόνια έχουν προϊόντα. Στο εξωτερικό όμως, ή παραδείγματος χάρη στην Αμερική, είναι νούμερο ένα. Οι αλυσίδες, ακούς αλυσίδα και λες, μπήκαμε εκεί. Είναι hot. Αυτές τις συνήθειες λοιπόν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Οι εξαγωγές είναι ένα πράγμα που έχει πολλές παραμέτρους. Πάρα πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, εμείς θα αγοράζαμε ένα πολωνικό, γερμανικό προϊόν στο ράφι με την ίδια ευκολία που θέλουν να αγοράσουν οι ξένοι το δικό μας. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Γιατί να το κάνουν? Είναι γευστικά καλό, έχει ανταγωνιστική τιμή, έχει ωραία συσκευασία, με προσβάλλει συσκευασία. Δεν μπορούμε να βάλουμε, ας πούμε, ένα σκύλο σε μια συσκευασία για τα Εμιράτα, απαγορεύεται. Πώς να το κάνουμε? Είναι προσβολή. Δεν γίνεται να το βάλουμε. Και πρέπει να είμαστε και πολύ open-minded σαν άνθρωποι, να μην στεκόμαστε σε τέτοια πράγματα για να προσαρμοζόμαστε. Επιχείρηση έχουμε, προϊόντα έχουμε, θέλουμε να πουλήσουμε σε όλες τις αγορές του κόσμου, προφανώς. Έδωσε την περίληψη τελικά από το επόμενο. Αλλά ήταν καλό. Η ώρα είναι 1:42. Ξεπεράσαμε κατά 2 λεπτά το χρόνο, αλλά ήταν, νομίζω, όχι, ήταν εξαιρετικά, δεν το συζητώ. Να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους που μας έχουν στείλει επιπλέον σχόλια στους διαφορετικούς λογαριασμούς της Delifer Expotrof, YouTube και Facebook. Σου στέλνουν συγχαρητήρια, θα μπεις μετά και θα τα δεις. Να τους δεις ανθρώπους. Εύχομαι ότι καλύτερο σε όλους. Σε όλους. Και σε σένα, επίσης, να συνεχίσεις να καινοτομείς και, όπως είπες, να τους παρακινείς να λένε στην υγειά μας με τα προϊόντα σου. Όλοι στην υγειά μας. Φέτος το καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι των υγειών μας. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά όλοι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.